Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να παραμεθείτε στην αποψινή συγκέντρωση. Δεν μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας για να απαντήσω σε γεγονότα τα οποία κατά την άποψή μου με δυσφημούν. Δεν μίλησα στο παρελθόν. Συνέχιζα να μην μιλάω και να βοηθάω την ομάδα. Κάποια στιγμή όμως η ανοχή έχει τα όρια της και η σιωπή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία από κανένα. Για αυτόν τον λόγο λοιπόν αποφάσισα να μιλήσω εγώ από τη δική μου πλευρά για όσα γεγονότα αφορούν την ανάμειξή μου από τον Αύγουστο και του εντολέως του κυρίου Μοτσέντη μέχρι και σήμερα. Εγώ με τον κύριο Ρέλα δεν έχω καμία απολύτως διαφορά. Απολύτως καμία διαφορά. Η μόνη ενδεχομένως διαφορά που υπάρχει μεταξύ μας είναι ενδεχομένως το ήθος που έχει καθένας, στον πολιτισμό του και στην παιδεία του. Επικρίθηκε ο κύριο Ρέλα ότι ποιο είναι ο Πανηγιάλης με την Βαρκελόνα, αυτή τη στιγμή για να αγοράσει κάποιο το Πανηγιάλιο πρέπει να δώσει 600.000 ευρώ. Τι αποτελούν τα 600.000. 300.000 ευρώ τα χρέη περίπου, τα 120.000 του κυρίου Ρέλα και τα 200.000 του Αιγύπτου. Τα ίδια που είπε το Δεκέμβρη, τα ίδια λέγε τώρα. Παπαντεώνα μα έλεγε και τότε, Παπαντεώνα λέγε τώρα όταν ισχυρίζεται με το συμφωνητικό, όταν παραπλανήσαμε και ότι δεν διασφαλίσαν τα θέματα της ομάδας. Άρα λοιπόν δεν θέλω ούτε συγγνώμες, ούτε ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ λοιπόν η πρόταση που καταθέτω είναι ο Ιωσήφ θέλει να ασχοληθεί την ομάδα να έρθει να πραγματευτεί επισήμως μαζί μας. Και με εμένα προσωπικά. Αυτό είχα να σας πω. Με ανοιχτά χαρτιά και διαφάνεια. Αυτό δεν ζητάω τίποτα άλλο. Είναι στο χέρι του καθενός να αναλάβει τις ευθύνες του.